Το αίτημα να μπορούν να νομιμοποιούν και να τακτοποιούν τα αυθαίρετα κτίσματα που διαθέτουν με μια ρύθμιση που θα είναι ανοιχτή και δεν θα έχει χρονικού περιορισμού, δηλώνουν οι διοκτήτε ακινήτων, την ώρα που όπω όλα δείχνουν, ανοίγει και πάλι η δυνατότητα ρύθμιση για τα αυθαίρετα ακίνητα τη κατηγορία 5. Είναι επιβεβλημένη η ρύθμιση αυτή να είναι μόνιμη και σταθερή. Για το λόγο ότι από τη στιγμή που υπάρχει απαγόρευση μεταβίβασης των αυθερέτων θα πρέπει να υπάρχει και η λύση. Που η λύση είναι μία και μοναδική. Να υπάρχει δυνατότητα για πάντα τακτοποίησης των αυθερέτων. Το, ανα, το επαναφέρουμε, το αναβάλουμε ακόμη τρει μήνες, το αναβάλουμε έξι μήνες, το ξαναεπαναφέρουμε. Ανα, να ισχύει η εφάπαξ αυτή η κατάσταση, ό,τι ώρα ο καθένας από εμά τακτοποιεί τα οικονομικά του, να πηγαίνει και να τακτοποιείται. Πρόκειται για μια ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος που έκλεισε το Σεπτέμβριο του 2020 και αφορά στα εξολοκλήρου αυθαίρετα ή αυθαίρετα που έχουν σημαντικές πολιοδομικές παραβάσεις, τα οποία εκ νέου θα μπορούν να νομιμοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους και που όπως όλα δείχνουν αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του έτους. Είναι πάρα πολύ θετικό γιατί δίνει δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν κτίσει αυθαίρετα να τακτοποιήσουν και παράλληλα εξυπηρετείται και το ίδιο το κράτος γιατί σπράττει χρήματα; Το σταμάτησε η κατηγορία 5. δουλεύει δουλεύει κατηγορία 1, 2, 3, 4. Δεν ξέρω τη λογική πια είναι και πώ Αναγνωρίζοντα ότι κάποιοι αυθαιρετούχοι που δεν είχαν καταφέρει να νομιμοποιήσουν μέχρι το 2020 θα το πράξουν αυτή τη φορά, οι ιδιοκτήτε ακινήτων σε μια πόλη όπω το Εράκλειο, που έχει χαρακτηριστεί και ω πόλη των αυθαιρέτων, χαρακτήρισαν τι ρυθμίσει σταγόνα στον ωκεανό και ημίμετρα, εξηγώντα ότι για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με τα αυθαίρετα, απαιτείται να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίε επέκταση των σχεδίων πόλη. Μα αν δεν προχωρήσουν τα σχέδια πόλη πώ. Τα σχέδια πόλη είναι έτοιμα από ό,τι τουλάχιστον μου λέει ο άνθρωπο ο οποίο έκανε τι επεκτάσει των σχεδίων, τα σχέδια πόλη είναι έτοιμα. Τα παραδίδει στο Δήμο, αλλά δεν του δίνουν χρήματα και τα έχει μέσα στο σιρτάρι. Του. Η λύση η σωστή θα είναι επέκταση των σχεδίων πόλη μόνιμα, μελετημένα και να γίνει με σύντομη διαδικασία που να μπορεί ο καθένα να νομιμοποιήσει το αυθαίρετο με έκδοση οικοδομική άδεια που ισχύει στον αιώνα τον άπαντα και όχι να τακτοποιήσει που σημαίνει ότι ε, μετά από 30 χρόνια θα πρέπει να ξαναπληρώσει. Ο πρόεδρος των οικιστών Ηρακλείου επανέλαβε την ανάγκη να γίνει ρύθμιση και για τα εξαδιαιρέτου ακίνητα και πώς αυτά με μια ρύθμιση θα μπορούσαν με απλούστερο τρόπο να αυτονομηθούν, συμπληρώνοντας ότι αποτελούν αγκάθι για τους ιδιοκτήτες, στηριζόμενα σε ένα νόμο του 30 που κρατάει σε ιδιότυπη ομοιρία τις περιουσίες τους. Αυτά όμως δεν μπορούν να τακτοποιηθούν γιατί είναι εξαδιαιρέτου. Για να το τακτοποιήσεις πρέπει να κάνει του κόνου τα δικαστήρια, να πληρώσει ένα καρό χρήματα στα δικαστήρια για να το φτιάξει. Το κλειδί είναι η επέκταση σχεδίου και να λυθεί το πρόβλημα του εξαδιαιρέτου. Μόνο έτσι θα σταματήσουν τα